σήμερα, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτά, αλλά πρέπει να πούμε κάποιες ειδήσεις που έτρεξαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Δηλαδή είναι η απόφαση για το ωράριο. Πέρασε τελικά 12 και 12.30. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Η απόφαση αυτή ισχύει για το 2023. Έως το 2023. Έως το Δεκέμβριο του 2023. Το Δεκέμβριο του 2023. Δηλαδή. Ένα ολόκληρο χρόνο. Τέσσερα θα πάρουν καινούργια απόφαση. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί αυτή η απόφαση. Και με δεδομένο ότι η συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν ήταν νόμιμη. Δηλαδή αυτή που εισηγήθηκε. Γιατί λέει ο νόμος του Υπουργείου Ιστορικών Εγκύκλειο του 374, το έχω μπροστά μου, 39-135, 30 Μαΐου του 2022, είναι πρόσφατη εγκύκλειο, και νοθήσα θεωρείται η θέση εκλεγωμένου ή οριζόμενου τακτικού μέλους λόγω θανάτου, παραίτησης από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, παραίτησης από την ιδιότητα οριζόμενου μέλους της Επιτροπής ενώπιον του Δημάρχου, ή εκλεγόμενο μέλος της Επιτροπής ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 54, νόμος 3852 του 2010. Όπως ισχύει. Αναξιτοποίηση, διαγραφή από μέλος αντίστοιχης δημοτικής παράταξης, δηλαδή, με λίγα λόγια, για να μην μπερδεύουμε με νόμους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η εισήγηση της ποιότητας ζωής, που είναι προϋπόθεση για να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση. Ναι. Τι θα έπρεπε να τρέξει ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος δηλαδή της Επιτροπής, πρώτα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναπληρώσει τις θέσεις και στη συνέχεια. Και να συνεδριάσει για να ληφθεί η απόφαση. Αυτό είναι προϋπόθεση. Αυτή η προϋπόθεση δεν τηρήθηκε, γι' αυτό και απήχε η παράταξη του κυρίου Καλούδη. Ακριβώς. Από την δική του παράταξη παραιτήθηκαν. Και, μάλιστα, και ο κύριος Νεράτζης. Ήταν ο κύριος Νεράτζης και ο κύριος Βασιλάκης. Ισχυρίζεται ο επικεφαλής ο κύριος Καλούδης ότι το προηγούμενο βράδυ είχε σταλεί η παραίτηση, αλλά... Το βλέπουμε εδώ το email, επειδή είχες πει για το email την Πέμπτη, το έχουμε στα χέρια μας και βλέπουμε και την ώρα η οποία είχε σταλεί. Ήταν πραγματικά το βράδυ της Τετάρτης. Το βράδυ της Τετάρτης. Την Πέμπτη συνεδρίασε η Επιτροπή και αυτό δεν το έλαβε υπόψη του ο πρόεδρος της Επιτροπής. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα της νομικίστικες, έτσι, αφήστε τα. Είναι, αυτοί θα προσφύγουν και το λέω αυτό, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω. Ήμουνα υπέρ του 12, έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Αλλά με προϋποθέσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τον νόμο. Βέβαια. Γιατί δεν μπορεί ο νόμος να εφαρμόζεται αλακάρτ, ρεά. Δεν μπορεί να εφαρμόζεται αλακάρτ. Και το λέω αυτό γιατί έχω ένα ερώτημα το οποίο πλανάται και κανείς δεν απαντά το 12 έως το 22. Γιατί δεν έτρεξε, δεν έσπασε μύτη να το πω έτσι. Γιατί πολύ απλά τότε, τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε παρασπονδίες, τότε όλοι έπαιζαν μουσική και στις 12 και στις 1, αλλά μέσα στα καταστήματά τους δεν ενοχλούσαν τον κόσμο. Αυτό. Τώρα ορισμένοι, οι οποίοι έραγαν σαμπάνια στους δρόμους, που νομίζουν ότι κέρδισαν και μπορούν να κάνουν χορύπανση με αυτή την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, το διασκεδάζουν και χαίρουν για την νίκη τους. Εντάξει. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε όλοι μας και εμείς και οι καταστηματάρχες πάνω απ' όλα αυτή την απόφαση. Και άλλο κυρίως τους μόνιμους κατοίκους, πραγματικά. Άλλο η χορύπανση και άλλο παράταση. Παράταση, έτσι, μπράβο. Αλλά η χορύπανση, όχι. Ακριβώς. Επειδή είναι γνωστοί οι τύποι αυτοί που κερνάγανε και με τα ποτήρια σαμπάνιας στους δρόμους, θα το δούμε. Θα δούμε και το κατάστημα στο ΝΑΟ και το κατάστημα εκεί στο παλιό του Αχταίων, να το πω έτσι. Που οι πληροφορίες λένε ότι γι' αυτό το λόγο νοικιάστηκαν. Για να βγάζουν να κάνουν ενταμπαντούπα έξω. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Δεν είναι ωραία. Και το λέω πολύ έτσι, με πολύ καλό τρόπο, ευγενικά, λόγω της ημέρας, δεν μπορούν να αναστατώνουν την πόλη 5 επιχειρηματίες. Έχεις δίκιο. Να είσαι απόλυτο δίκιο. Έγιναν πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και πρέπει να σου πω ότι εκείνο που μου έκανε εντύπωση και έχει μείνει χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Μπούκας. Ο Μπούκας, όταν πήρε το λόγο, να πει τον προβληματισμό του για την παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να τον ακούσουμε τι είπε ο κύριο Μωραΐτη, για τον κύριο Μωραΐτη. Για να καταλάβεις ότι δημόσια πλέον τον προκαλούν, αλλά αυτός νομίζει ότι βρέχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Από τη μία ήταν ο κύριος Βασιλάκης, από την άλλη ο κύριος Βλάχος με τον δικηγόρο και υπήρχαν και διάφοροι οι οποίοι έλεγαν τις απόψεις τους. Ο κύριος Βλάχος δεν χρειαζόταν δικηγόρο. Ήταν ο κύριος Μωραΐτης 100 φορές περισσότερο επικριτικός για τους κατοίκους από ότι ο νομικός του κύριου Βλάχου. Ακούσαμε λοιπόν. Το κύριο Μπούκα, εντάξει. Κοίτα, Διονύση, επειδή εμείς παρακολουθήσαμε και την Επιτροπή Διαβούλευσης, θυμάσαι, είχαμε παίξει αποσπάσματα του κύριου Μωραΐτη. Εντάξει, είχε περασπίσει τόσο πολύ τους επαγγελματίες που πραγματικά δεν χρειαζόταν ο δικηγόρος. Ξέρουν αυτό οι κάτοικοι, το ξέρουν όλος ο κόσμος, το ξέρει αυτό. Ο κύριος Μωραΐτης τηρεί μια άλλη στάση. Μπορεί κανείς να τον δει. Εντάξει. Κάτι διαφορετικό άντρα που εκεί συχνάζει. Τον βλέπει, τον βλέπει σε καταστήματα, τον βλέπουνε, τον ξέρουν τον κύριο Μωραϊκού. Δεν χρειάζεται να... Αυτό που είπε ο κύριος Μπούκης και τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Μην ξεχνάς ότι ήταν ο μοναδικός ο οποίος έκανε έτοιμα για μισή ώρα παραπάνω, για μία η ώρα. Ήταν ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος. Εξής, το βάζει λαϊκίστικα. Να δουλέψουμε. Ναι. Δουλεύουμε, όλοι να δουλεύουμε. Αλλά χωρίς να λαμβάνει υπόψη, διότι αυτός μένει στην κρισίδα και δεν τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για τον κύριο Μωραϊκή. Όχι, εντάξει, εντάξει. Μωρα, Βασιλάκη Βασιλή, τον πρόεδρο της Εστίαση, τι μας είπε μετά την απόφαση αυτή. Πάμε. Ευχαριστούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους και τους επαγγελματίες για αυτή την ήπια συνεδρίαση και ελπίζω και εύχομαι να σεβαστεί και οι επαγγελματίες το ωράριο και τα ντεσιμπέλ και θέλω να πω ότι εμείς θα είμαστε σαν Διοικητικό Συμβούλιο εναντίον των συναδέλφων που θα ξεπεράσουν τα όρια και δεν έχουν καμία θέση στο σύλλογό μας ούτε στην κοινωνία αυτή. Εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν, όμως με τον κύριο Βασιλάκη, έτσι θα τους βρει όλους εναντίον του όποιος πραγματικά παραβιάσει, λέει, το θέμα με τα ντεσιμπέλ και την ηχορύπανση. Θα του πω μπράβο δημόσια τον κύριο Βασιλάκη. Έτσι, έτσι. Ρωτήσουμε δύο πράγματα. Η χορύπανση και άλλο παράταση. Ε, βέβαια. Το επόμενο προσάρσιν κάθε παρεξήγηση. Εντάξει. Θέλω να ακούσουμε όμως... και τον κύριο Νίκο Λίμπιο. Ποιος ο Λίμπιος. Και να σου πω κάτι. Είναι πικραμένος διότι το bullying που έχει υποστεί ο κύριος ο Λίμπιος είναι... Μου είπαν σήμερα ότι ήσουν και εσύ νομίζω ότι δημοτικός σύμβουλος τον εστόλιζε πρωί-πρωί στην πλατεία, έτσι, βέβαια, δεν θέλω να κρίνω την ποιότητα, ούτε θα πω το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά ήταν πάρα πολύ. Τον εστόλιζε τον κύριο Λίγιο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά. Ε, προς Θεού. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Λίγιο, πάμε. Λόγω πήγαμε εκεί και εκθέσαμε τις θέσεις μας, οι οποίες είναι... ίδιες, ο οποίος ήταν και τον Αύγουστο, άλλοι είναι που αλλάξανε τις απόψεις τους από τότε, από την συνεδρίαση του Αυγούστου. Τώρα είναι γιορτές, περιμένουμε να επανέλθουν όλα τα μέλη μας από τις γιορτές τους στο εξωτερικό ή στην Αθήνα, να μαζευτούμε. Θα γίνει σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και αυτό θα αποφασίσει τι μέλη γενέστε. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Η ψήφος, οι ψήφοι που δόθησα έχουν ονοματεπώνυμο. Η κάθε ψήφος που δόθηκε στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό να το έχουν υπόψη τους. Όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσαμε τον κύριο Λίμπιο, όχι μόνο το bullying, αλλά δεν κατάλαβες, λέει, έχουν ονοματεπώνυμο οι ψήφοι, γιατί έχουμε και εμείς ρεπορτάζ που λέει ότι άλλα του λέγαν πριν ψηφίσουν,
και κάποιοι άλλοι ψήφισαν κάτι άλλο. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος λέει μη μας κοροϊδεύετε. Από τη στιγμή που είδαν ότι χάνεται η απόφαση, χάνεται η απόφαση, δηλαδή η παράταση είχε κερδιθεί με τη στάση του κυρίου Τρεπεκλή και των ορισμένων μέλων της παράταξης, διότι ορισμένοι δεν ήταν όλοι έτσι. Ναι, αξιοπρεπέστατα δεν ούτε φάνηκαν εναντίον των καταστηματαρχών, ούτε τίποτα. Απλώς τήρησαν μια στάση. Νομίζω ότι δικαίως έχει την πει, αλλά είχε χαθεί και σου λέει κάτσε να μην εκτεθούμε. Αυτό. Ποιος νεράτζης, ήταν αντίθεση γιατί έχει τελειώσει το πράγμα. Εγώ απόρρισα και με τον κύριο Καρίδη, να σου πω την αλήθεια. Ότι δεν σου λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Δεχτήκανε πολύ μεγάλη πίεση. Ναι, ναι.